Συγκινητική είναι η ανταπόκριση πολιτών από κάθε γωνιά της Λέσβου στο κάλεσμα για συγκέντρωση πλαστικών καπακιών προκειμένου να αγοραστεί ένα αναπηρικό αμαξίδιο για τον μικρό άγγελο, ένα τετραπληγικό παιδί στη Λίμνο. Στο συνεργείο του κύριο Μαμουλή στη Λάρσο γίνεται η συγκέντρωση του υλικού, ωστόσο η προσπάθεια συνεχίζεται καθώς ο στόχος του ενός τόνου για την αγορά του αμαξιδίου δεν έχει καλυφθεί. Συνεχίζεται η δράση αλληλεγγύη για τον μικρό άγγελο από τη Λίμνο, που πάσχει από σοβαρή τετραπληγία και χρειάζεται ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Ήδη έχει συγκεντρωθεί μεγάλη ποσότητα πλαστικών καπακιών στο συνεργείο αυτοκινήτων Μαμουλή στη Λάρσο, όπου με δική του πρωτοβουλία ξεκίνησε η δράση αυτή στη Λέσβο και έχει εξαπλωθεί σε πολλά σημεία του νησιού. Έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε μια αρκετά μεγάλη ποσότητα. Ο κόσμο ενδιαφέρεται. Ε, και ελπίζουμε να καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε κάποια από τη συνολική ποσότητα που χρειάζεται για το καροτσάκι του παιδιού. Το καροτσάκι ξέρετε ακριβώς πόσο, νομίζω ότι είναι ένας τόνος. Ένα τόνος είναι, ναι. ναι. Για να μπορέσει να μαζευτεί. Σωστά. Ε, ο κόσμος, ε, πείτε μας, πού μπορεί να, να φέρνει τα καπάκια, πού σας βρίσκει, πού είστε ακριβώς. Ε, βρισκόμαστε στην περιοχή της Μόριας, ε, είναι δίπλα στα νέα τζάμπο, Υπάρχει μια μεγάλη ταμπέλα πάνω στο κτίριο στο οποίο λέει Συνεργείο Αυτοκίνητου Μαμουλής ε, και μπορείτε να μας βρείτε εδώ είτε τηλεφωνικά στα οποία μπορούμε να συναντιόμαστε κάπου αν είναι μικρή ποσότητα και να τα παίρνουμε εμείς οι ίδιοι. Πολύ ωραία. Ε, ο κόσμο, πώ βλέπετε, ανταποκρίνεται από την πρώτη στιγμή που έγινε ανακοίνωση ότι και εδώ στη Λέσβο θα συγκεντρωθούν τα καπάκια. Ε, ναι, ανταποκρίνεται πάρα πολύ ο κόσμο. Ε, αρκετά μαγαζιά βάζουν συνέχεια κούτε, είτε πλαστικά είτε σακούλε. Και έτσι και τα σχολεία, ειδικά ήταν ευαισθητοποιημένα βέβαια και πριν ε, τη βοήθεια που χρειάζεται ο μικρό άγγελο. Και μα δίνουν και αρκετέ ποσότητε, ειδικά από σχολεία. Εσάς τι σας έδωσε το ένασμα να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία και να μαζέψετε καπάκια για το μικρό άγγελο. Γνωρίζω προσωπικά την οικογένεια διότι έχω και εγώ ένα παιδάκι το οποίο έχει παρόμοιο πρόβλημα ε, και έτσι όπως και εγώ αν αύριο μεθαύριο θα χρειαστώ κάποια βοήθεια και έτσι και εμείς βοηθάμε αυτή τη στιγμή. Θεωρείτε ότι ο κόσμος της Λέσβου αγκαλιάζει τέτοιες πρωτοβουλίες, ε, ε, δείχνει ας πούμε, το πρόσωπο της αλληλεγγύη και της ευαισθητοποίησης. Ε, αυτό είναι γεγονός διότι το έχει αποδείξει και άλλες φορές με άλλες δράσεις οπότε ναι, είναι ευαισθητοποιημένος ο κόσμος της Λέσβου αγαπάει και αγκαλιάζει το, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ειδικά πρόβλημα ε, το, Η δράση θα συνεχιστεί έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει επιτευχθεί όχι, πόχα. όχι, όχι, δεν έχει επιτευχθεί διότι έχουμε περιθώριο μέχρι του χρόνου mm -hmm. το οποίο θα πάει το παιδάκι τριό χρονό οπότε έχουμε σχεδόν ένα χρόνο για να μπροστά μας για να μαζέψουμε όσο μεγαλύτερη ποσότητα μπορούμε. Θα μου πείτε και ένα τηλέφωνο που μπορούν να σας παίρνουν ούτως ώστε να συνεννοήσετε για να την παρελαβεί. Ναι, είναι η κυρία Γαϊτανία Αγγελική, είναι το 697-434-6484.